Ακριβώς πριν 5 χρόνια ήμουν στην Αυστραλία. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που είχα αγοράσει. Και αυτό είναι η σπιταρόνα που έμενα. Οπ, εδώ πήγα να σκοτωθώ, αλλά συνεχίζω να δείχνω cool. Βέβαια, κάποιους μήνες αργότερα συνέβη κάτι που δεν ήταν καθόλου cool. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε όλους, αλλά όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον. Και έτσι μένοντας σπίτι, μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους. Stay the fuck home! Αφήνουμε τη μάσκα για λίγο. Φτιάχνουμε το focus. Ωραία. Σήμερα θα μιλήσω για την εμπειρία μου όταν με απέλασαν από την Αυστραλία. Η απέλαση είναι κάτι σκληρό, είναι κάτι που δεν το παίρνεις πολύ καλά. Είναι ένας διωγμός ουσιαστικά. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω για τα stickers. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά. Δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Δεν μπορώ να στείλω τόσα stickers. Δεν ξέρω καν αν έχω τόσα stickers. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Έχω απαντήσει στα περισσότερα μηνύματα, σε όσα περισσότερα μπορούσα. Προσπάθησα να πάρω διευθύνσεις για να σας στείλω κάποια stickers που μου έχουν μείνει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να στείλω τόσα πολλά stickers. Στο μέλλον κάτι θα κάνουμε και θα τα δώσουμε σε κάποιο meetup, με κάποιο τρόπο θα γίνει. Για πρώτη φορά, ένας φίλος από την Κύπρο, ο Μιχάλης, μου έχει στείλει ένα δεματάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και ανυπομονώ να το ανοίξω γιατί δεν έχω ιδέα, ακόμα δεν το έχω ανοίξει. Περίμενα να κάνω το βίντεο για να το ανοίξω και να δω τι έχει μέσα αυτό το δεματάκι. Πολύ καλό το πακετάρισμα. Εξαιρετικό πακετάρισμα. Μιχάλη, δεν ξεπακετάρετε με τίποτα. Νομίζω ότι κάτι βλέπω. Αυτό είναι το σάκα. Είναι αυτό. Φαίνεται. Ναι, αυτό είναι. Έχει μέσα... Ακούστε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Θα το έχω στο στούντιό μου πάντα και θα σε θυμάμαι. Φιλιά στην Κύπρο. Και τώρα επιτρέψτε μου να πάμε πίσω στο 2015. Καλησπέρα. Ξεκινάει το φτιάξιμο βαλίτσας για Αυστραλία. Η μητέρα μου θέλει να με διώξει, να με στείλει εκεί. Γιατί λέει είναι νησί και δεν θα μπορέσω εύκολα να κολυμπήσω και να γυρίσω πίσω. Εδώ λοιπόν βλέπετε τη βαλίτσα. Τη ετοιμάζουμε, πράγματα, θα τα πάρω όλα. Τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2015 αποφάσισα να αφήσω τη Γερμανία και να πάω να ζήσω στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Gold Coast, το οποίο θεωρείται η μέκα του σερφ. Θα πήγαινα με τουριστική βίζα, ήταν η μόνη επιλογή που είχα. Και έτσι πήρα το διαβατήριό μου και μπήκα σε ένα αεροπλάνο της Emirates με one-way ticket και απογειώθηκα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην τουαλέτα, κατουράμε. Έχουμε ήδη γύρω στις 10 ώρες ταξιδεύουμε και θέλουμε τουλάχιστον άλλες 12 ώρες, 12.30. Μετά από ένα movie marathon, 7 ταινίες, φαγητό, ύπνο, ξανά φαγητό, ξανά ύπνο, 28 ώρες πτήση με στάσεις στο Ντουμπάι και στη Σιγκαπούρη, προσγειώνομαι στο αεροδρόμιο του Brisbane. Και βλέπω αυτά τα φιλόξενα λόγια. Βρισκόμαστε στο Surfers Paradise, Gold Coast. Βλέπετε εδώ πίσω μου τα ουρανά οξυστήρια. Τρελό, είναι τρελό.
Και πίσω μου βλέπετε τον ωκεανό, ατελείωτος, απέραντος ειρηνικός ωκεανός, ο οποίος φτάνει στην απέναντι πλευρά, είναι η Καλιφόρνια. Εγώ είχα πάει στην Αυστραλία και ζούσα εκεί για κάποια περίοδο. Είχα νοικιάσει σπίτι, είχα αγοράσει ένα αμάξι για να κινούμε, γιατί όπως και στην Αμερική χρειάζεσαι οπωσδήποτε να έχεις μεταφορικό μέσο, δεν μπορείς μετά με λεωφορεία κτλ. Να μετακινήσεις στην Αυστραλία. Είχα μια σχέση εκεί, τη Βανέσα, με την οποία μέναμε μαζί σε ένα υπέροχο σπίτι σε μια φανταστική γειτονιά, στο Varsity Lake, στο Gold Coast. Queensland's Gold Coast is Australia's holiday playground, with beautiful beaches, theme parks and nightlife, luring increasing numbers of local and overseas visitors, and the economy is booming. Και επειδή είχα τουριστική βίζα, κάθε τρεις μήνες, κάθε 90 μέρες έπρεπε να βγαίνω και να μπαίνω, παρόμοιο με την Αμερική το σύστημα. Είχα πάει Νέα Ζηλανδία, είχα βγει, είχα μπει, είχα ανανεώσει τη βίζα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε στα 100.000 πόδια με το τρέιλερ. Τα βλέπετε πίσω μου αυτά τα γουλάκια. Αυτό έχει και κόσμο μέσα. Το βλέπετε το τυπάκο. Βλέπουμε εδώ το απίστευτο μέρη εδώ πέρα της Νέο Ζηλανδίας. Βλέπετε πίσω μου περπατάει ο Γκάνταλ. Η δεύτερη φορά που έβγαινα ήταν για να πάω στο Μπαλί διακοπές. Πήγαμε μαζί με την Βανέσα. Κάτσαμε περίπου 3 εβδομάδες. Και επιστρέψαμε πίσω να πάμε στο σπίτι μας να ξεκουραστούμε μετά την πτήση. Όμως στο αεροδρόμιο του Brisbane μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Όπως φτάσαμε στον έλεγχο διαβατηρίων και εγώ η αλήθεια δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Φαινόταν όλα πολύ ήρεμα, ήταν μεσημεράκι, ήσυχα, δεν είχε πολύ κόσμο το αεροδρόμιο. Μου κάνουν το έλεγχο διαβατηρίου, κοιτάει ο κύριος το διαβατήριό μου, μου κάνει μισό λεπτό. Το δίνει πίσω σε έναν άλλο κύριο για να το δει και να τσεκάρει ο συνάδελφός με περισσότερες λεπτομέρειες να δει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έβλεπα ότι έβγαινα και έμπαινα, οπότε υποπτεύονται ότι αυτός ο τύπος μπορεί και να ζει στην Αυστραλία και όχι απλά να έρχεται για διακοπές. Εγώ ζούσα στην Αυστραλία, όπως σας είπα, κάποια περίοδο, άρα έπρεπε και να δουλεύω. Οπότε είχα βρει μια δουλειά η οποία δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να την βρω αυτή τη δουλειά. Ήταν ίσως η πιο δύσκολη δουλειά στο να τη βρω στη ζωή μου. Δεν έχω δυσκολευτεί ξανά τόσο πολύ να βρω δουλειά. Τη βρήκα όμως, φυσικά ήταν παράνομα. Ήταν cash in hand, όπως το λένε οι Αυστραλοί. Ήταν κάτω από το τραπέζι τα χρήματα. Δεν δούλευα νόμιμα, αφού δεν είχα χαρτιά για να δουλέψω. Οπότε εγώ δούλευα παράνομα στην Αυστραλία για να μπορώ να επιβιώνω εκεί. Η δουλειά αυτή ήταν να γυαλίζω αμάξια με ένα μπαφεράκι. Ήταν σαν πλυντήριο αυτοκινήτο, αλλά με περισσότερη λεπτομέρεια. Και μέσα και έξω, εγώ κυρίως γυάλιζα τα αμάξια απ' έξω με κάτι κεριά, με κάτι διάφορα υλικά και ένα μπαφεράκι. Μου είχε δείξει το αφεντικό μου, ένας πολύ ωραίος τύπος. Η επιχείρηση αυτή λεγόταν, δεν θα την πω, δεν χρειάζεται να την πω, αλλά είχε σήμα ένα παπάκι. Προσπάθησα, έψαξα τα αρχεία μου να βρω. Έχω μόνο μία φωτογραφία από αυτή τη δουλειά που γυάλιζα μία λευκή Rolls Royce λιμουζίνα και εκείνη τη στιγμή ο Νίκελ καθρέφτης ήταν μπροστά μου, τον Νίκελ, και αντανακλούσε σε μένα, οπότε εκεί σκέφτηκα απλά να βγάλω μια φωτογραφία, είναι η μοναδική φωτογραφία που έχω και είναι αυτή εδώ. Πάμε στον κύριο που θα μας έκανε τον έλεγχο. Η Βανέσα ήταν λίγο πιο δίπλα, εγώ είχα πάει για να μου κάνει τον έλεγχο. Γνώριζα ότι στην Αυστραλία μπορούν νόμιμα να ψάξουν όλες τις συσκευές σου, USB sticks, σκληρούς δίσκους, laptop, οτιδήποτε έχεις μπορούν νόμιμα να το ψάξουν. Έτσι από το δικό μου κινητό είχα σβήσει τα πάντα, ό,τι υπήρχε. Δεν υπήρχε κάτι παράνομο, απλά μπορεί να υπήρχαν τηλεφωνήματα από τη δουλειά ή μηνύματα, τέτοια πράγματα. Όμως ο φύλακας πήρε και το δικό μου τηλέφωνο για να το ψάξει, αλλά και της Βανέσας, που της Βανέσας τηλέφωνο δεν το είχαμε προετοιμάσει. Τα έχει όλα μέσα. Οπότε, αφού κράτησε το τηλέφωνό μας ο φύλακας για περίπου μία ώρα,
Και αφού έψαξε τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα, έχει ανοίξει όλες τις εφαρμογές που κοίταξα μετά, έχει ανοίξει mail, messenger, instagram, οποιαδήποτε εφαρμογή την είχε ψάξει. Και βρήκε σε κάποια μηνύματα που εγώ έλεγα στη Βανέσα ότι πάω στη δουλειά, έρχομαι από τη δουλειά, κάτι τέτοιο. Χρησιμοποίησαν αυτά ως στοιχεία τα οποία τα είχε εκτυπώσει και διώχνει τη Βανέσα, της είπε να φύγει, έρχεται σε μένα και μου λέει ο φύλακας: ξέρουμε ότι δουλεύεις, απλά πες την αλήθεια γιατί θα είναι εις βάρος όλο αυτό. Και εγώ τι έκανα, τα ξέρασα όλα παιδιά, τα είπα όλα, δεν είχα άλλη επιλογή. Οπότε με καλεί στο δωματιάκι αυτό της ανάκρισης, μου κάνει τις ερωτήσεις, εγώ λέω όλη την αλήθεια και μου φέρνει κάποια χαρτιά να υπογράψω τις απέλες και όλες τις διαδικασίες, τα οποία τα έχω ακόμα. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν είναι το χαρτί που με απέλασαν, που υπέγραψα, που ουσιαστικά ακυρώνει τη βίζα, σε αποκλείουν από τη χώρα για 3 χρόνια επίσημα. Και φυσικά αν εγώ προσπαθήσω να κάνω αίτηση για κάποια βίζα, βλέπουν στο σύστημα ότι εγώ έχω κάνει αυτό το ατόπιμα. Είναι δύσκολο ούτως ή άλλως για μένα να ξαναπάω στην Αυστραλία, δύσκολο θα με δεχθούν, δύσκολο θα πάρω τουριστική βίζα. Οπότε αυτή είναι η τιμωρία. Καλεί στο δωματιάκι αφού κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα χαρτιά τη Βανέσα. Της λέει ότι ο Βασίλης δεν θα μπει στη χώρα, πρέπει να φύγεις και έχεις 10 λεπτά να τον χαιρετήσεις. Μπαίνει η Βανέσα μέσα στο δωμάτιο, κλάματα, χαμό, εγώ να έχω ξεχάσει ότι με έχουν απελάσει και το μόνο που προσπαθούσα να κάνω ήταν να ηρεμήσω τη Βανέσα που είχε πραγματικά πάθει η κρίση. Γιατί ήταν όντως πολύ ξαφνικό. Ήταν σαν να περιμένεις να πας στο σπίτι σου, να γυρίσεις την καθημερινότητά σου και ξαφνικά τα πάντα αλλάζουν. Δεν έχεις ούτε τη δουλειά που είχες, ούτε την κοπέλα που είχες, ούτε το σπίτι που είχες, το αμάξι που είχες, ούτε στη χώρα που έμενες μένεις. Ξαφνικά αλλάζεις και μεταφέρεσαι σε μια άλλη πραγματικότητα. Αφού με πήρανε λοιπόν, έπρεπε να βρουν πτήση για να με στείλουν πίσω. Έχουν ένα κέντρο κράτησης του immigration για τους μετανάστες, τους οποίους τους πάνε εκεί και μένουν εκεί. Είναι κάτι σαν ανάμεσα σε φυλακή και ξενοδοχείο. Δεν είσαι φυλακισμένος, αλλά δεν είσαι ελεύθερος να βγεις από το χώρο. Δεν έχεις χρήματα πάνω σου, δεν έχεις το κινητό σου. Έχεις μόνο τα απαραίτητα ρούχα. Σου δίνουν ένα kit για σαμπουάν, οδοντόκρεμες, οδοντόκουρτσες και αυτά που θα χρειαστείς. Και μένεις σε δωμάτια με άλλα 3 άτομα που είναι αυτά τα 2-2 κρεβάτια. Αυτά είναι τα χαρτιά τα οποία έπρεπε να υπογράψω για να μπω εκεί. Πήρε και αυτό αρκετή ώρα. Πολλά τα χαρτιά τα οποία υπογράφεις για μια απέλαση. Αφού έγινα λοιπόν όλα αυτά, μπαίνω στο δωμάτιο που μου είπα να μπω και συναντάω 3 παιδιά, ήταν και 3 Κούρδοι, οι οποίοι η πρώτη μου ερώτηση ήταν: παιδιά, πόσο καιρό είστε εδώ? Και μου απαντάνε: 3 χρόνια. Βρισκόντουσαν σε αυτό το κέντρο κράτησης για 3 χρόνια. Είχαν προσπαθήσει να μπουν παράνομα στη χώρα, δεν μπορούσαν να τους στείλουν πίσω στη χώρα τους γιατί είχαν άσυλο, αλλά και δεν τους αφήναν να μπουν στην Αυστραλία. Οπότε τους είχαν εκεί μέχρι, μου λέγανε τα παιδιά, να αλλάξουν νόμοι, να αλλάξουν καταστάσεις και να ή να μπορούν να πάρουν βίζα ή να μπορούν να τους στείλουν πίσω. Μέχρι να αλλάξουν αυτά, τα παιδιά αυτά θα βρίσκονται εκεί και ίσως ακόμα να βρίσκονται εκεί. Δεν το γνωρίζω. Γενικά μέσα στο κέντρο αυτό άκουσα και είδα πράγματα τα οποία δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να υπάρχουν στον κόσμο. Ήταν πραγματικά πολύ σκληρές ιστορίες, πολλές ιστορίες, γιατί μιλάς εκεί, μιλάς με όλους, γνωρίζεσαι, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Ιστορίες που άκουσα ήταν απίστευτες, θέλω 5 βίντεο για να μιλήσω για αυτές τις ιστορίες. Άνθρωποι που έχουν ζήσει πραγματικά πολύ δύσκολη ζωή και έχουν μπει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και είναι και δύσκολο να ξεμπλέξουν από αυτές τις καταστάσεις. Αφού λοιπόν γνώρισα όλο αυτόν τον κόσμο, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ξυπνάω. Εγώ είχα ανησυχήσει λίγο γιατί ήταν αβέβαιο το πότε θα με στείλουν πίσω και το μόνο που με ανησυχούσε ήταν να μην μείνω καιρό μέσα εκεί με αυτά που είχα ακούσει. Τελικά την επόμενη μέρα με ειδοποιούν ότι ειδοποίησα εγώ από το τηλέφωνο που βρισκόταν εκεί μέσα τη Βανέσα να μου φέρει τα πράγματά μου. Η Βανέσα μάζεψε όλα τα πράγματά μου από το σπίτι και μου τα έβαλε σε 2 βαλίτσες. Μου τα έφερε στο αεροδρόμιο, βάλαν αυτό εδώ το καρτελάκι 1η Ιουλίου το 2015.
Αυτή ήταν η ημερομηνία. LHR, το Heathrow. Στο Heathrow ήταν ο προορισμός. Θα μιλήσουμε για αυτό σε λίγο. Ήταν μια πτήση με μια στάση στη Σιγκαπούρη, της Qantas Airlines, της Αυστραλέζικης εταιρείας, με προορισμό το Heathrow. Εκεί λοιπόν που ετοιμαζόμουν για την πτήση, η Βανέσα είχε φτάσει στο αεροδρόμιο, φέρνει τις βαλίτσες, ρωτάει πού μπορεί να με βρει. Έρχεται, με βρίσκει, μου φέρνει τις δύο βαλίτσες. Άλλα 10 λεπτά για να πούμε, να χαιρετηθούμε. Σε καλύτερη κατάσταση, Βανέσα. Εγώ να προσπαθώ σαν τελείως να τα βάλω όλα μου τα πράγματα, να τα χωρέσω στις δύο βαλίτσες και να μου λέει ένας κύριος που ήταν υπεύθυνος για να με πάρει ότι πρέπει να βιαστώ γιατί δεν είχα καθόλου χρόνο. Η πτήση ουσιαστικά περίμενε εμένα για να φύγει, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε εγώ δεν περίμενα, δεν πέρασα την κανονική διαδικασία για να μπω στο αεροδρόμιο, για να μπω στο αεροπλάνο. Την καθυστέρησα σίγουρα αυτή την πτήση. Αφού λοιπόν ετοιμάζω τα πράγματα. Με υδρότα πραγματικά, ίδρωσα για να τα βάλω όλα μέσα και να τα ετοιμάσω. Χαιρετάω τη Βανέσα, φεύγει η Βανέσα. Ο κύριος αυτός που ήταν υπεύθυνος για την πτήση μου είχε ρωτήσει πού θέλω να πάω από την προηγούμενη μέρα. Εγώ του είχα πει στη Φραγκφούρτη, γιατί εκεί έμενα πριν πάω στην Αυστραλία, έμενα στη Γερμανία. Εκείνος μου λέει εντάξει, θα σε πάμε στη Φραγκφούρτη. Μπαίνω στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο ήταν. Ένιωσα ένα πολύ περίεργο συνέστημα μόλις μπήκα μέσα. Θυμάμαι να έβγαλα δύο φωτογραφίες. Απλά ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία για να έχω αυτή τη στιγμή, αυτή την περίεργη στιγμή και δεν ήξερα τι να βγάλω. Έξω δεν είχε κάτι να βγάλω. Το μόνο που σκέφτηκα να βγάλω, συνήθως δεν βγάζω selfie έτσι απλά χωρίς λόγο. Απλά έβγαλα το πρόσωπό μου και έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Και επειδή είχα το γούντι μαζί μου, έβγαλα και το γούντι στο παράθυρο του αεροπλάνου. Εκείνη τη στιγμή το συνέστημα που ένιωθα ήταν ότι αυτή η χώρα εμένα με διώχνει. Είναι ένα περίεργο συνέστημα και δεν βλέπεις λόγο πολλές φορές για ποιο λόγο να σε διώχνει. Πιστεύεις ότι εσύ μπορείς να δώσεις αυτή τη χώρα, μπορείς να τη βοηθήσεις στο σύστημα που έχει. Αν σε βάλει σαν γρανάζεις θα τις δώσεις παραπάνω. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι οι χώρες και τα σύνορα. Και εκεί λοιπόν που είχα αυτές τις σκέψεις της απόρριψης από τη χώρα και ένα περίεργο συνέστημα και ήξερα φυσικά ότι η ζωή μου αλλάζει τελείως πάνω από αυτά που ζούσα τον τελευταίο καιρό. Από την επόμενη στιγμή πρέπει να ξεκινήσω να βρω τον τρόπο να βρω κατευθείαν άλλη δουλειά στη χώρα που θα πάω και γενικά να ξεκινήσω από το μηδέν ξανά. Ήμουνα εγώ και μια άλλη κοπέλα στο αεροπλάνο μαζί στην ίδια πτήση. Η κοπέλα ήταν από τη Φιλανδία και θα πήγαινε στο Ελσίνκι και εγώ που πίστευα ότι θα πάω στη Φραγκφούρτη. Α, να σας πω εδώ ότι τα διαβατήρια δεν το δίνουν σε σένα το διαβατήριο, δεν το κράταγα εγώ το διαβατήριο. Ο φύλακας έδινε το διαβατήριο όμως στον πιλότο. Ο πιλότος είχε το διαβατήριο σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. Στη στάση που είναι στη Σιγκαπούρη, είχε ενημερωθεί φύλακας, ήρθε, πήρε το διαβατήριο από τον πιλότο. Εγώ ακολουθούσα τον φύλακα και η κοπέλα. Μας πήγε στο κρατητήριο του αεροδρομίου, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη και περιμέναμε εκεί όση ώρα ήταν για να φύγουμε. Εμείς καθόμασταν στις τελευταίες θέσεις. Καθόμουν στη μία πλευρά του αεροπλάνου, στην τελευταία θέση, και η κοπέλα στην απέναντι πλευρά του αεροπλάνου, στην τελευταία θέση. Μας βάλανε ο ένας να είναι μακριά τον άλλο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έρχεται λοιπόν ο πιλότος να μας μιλήσει και στους δύο. Μας είχε φέρει ένα παγωτό, γρανίτα, κάτι τέτοιο και μίλησε και με τους δύο μας να μας πει δύο λόγια. Ήρθε σε μένα, μου είπε ότι λυπάται που θα ταξιδέψουμε αυτές τις συνθήκες και ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό και αυτός και το προσωπικό για να μπορέσω να έχω μια ωραία πτήση. Θυμάμαι να με ρώτησε από πού είμαι, του είπα Ελλάδα και τότε ήταν τα 2015 η κρίση στην Ελλάδα και όλα αυτά που ακουγόταν πάρα πολύ. Με ρώτησε για την κατάσταση στη χώρα. Και ήταν ένας πολύ ευγενικός κύριος. Ξεκίνησε η πτήση, πάμε στη Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη, όπως σας είπα, ήρθε ο φύλακας, μας παίρνει και πάμε στο κρατητήριο. Στο κρατητήριο, με το που κάθομαι, κοιτάω δεξιά μου και βλέπω ένα κύριο ο οποίος ήταν ντυμένος σαν τον Δαλάη Λάμα, είχε την ίδια εμφύεση, ξυρισμένο κεφάλι, ήταν προφανώς μοναχός βουδιστής και άρχισα να του μιλάω, να προσπαθώ να πιάσω συζήτηση. Ήταν πολύ φτωχά τα αγγλικά του και δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να έχουμε επικοινωνία καλή, αλλά θυμάμαι να προσπαθώ να του βγάλω κάτι σοφό από μέσα του, να ακούσω από εκείνον, γιατί όντως είχε μια σοφία πάνω από αυτός ο άνθρωπος. Τελικά δεν κατάφερα να βγάλω πολλά από αυτό. Αυτό είναι το μόνο που θυμάμαι μέσα από το κρατητήριο. Ουσιαστικά εγώ 5 ώρες που ήταν η στάση προσπαθούσα να μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ο καημένος δεν μπορούσε να μου πει και πολλά. Τον έστριψα.
Μπαίνουμε στο αεροπλάνο, πάμε στον τελικό μας προορισμό που εμένα ήταν το Λονδίνο. Και κατεβαίνω λοιπόν, παίρνω το boarding pass αυτό το που μου είχαν δώσει και πίστευα ότι ήταν μία ακόμα στάση για να πάρω την πτήση για Φραγκφούρτη. Πάω λοιπόν σε μία υπάλληλο της British Airways που ήταν η δεύτερη πτήση, ήταν με την British Airways και της λέω έχει γίνει αυτό και αυτό, μου έχουν απελάσει και έρχομαι από την Αυστραλία, από το Brisbane. Νομίζω ότι έχω, λέω, μία ακόμα πτήση για Φραγκφούρτη. Μου λέει δεν υπάρχει κάποια πτήση προγραμματισμένη για Φραγκφούρτη. Λέω, της δείχνω τον boarding pass, της δείχνω τα πάντα, μου λέει αυτό είναι, εδώ είσαι. Είχα δύο τεράστιες βαλίτσες, είχα 50 αυστραλέζικα δολάρια στην τσέπη μου, που ήταν 23 λίρες νομίζω, κάτι τέτοιο, ούτε καν 25 λίρες, και έπρεπε εγώ να πάρω αεροπλάνο να πάω Γερμανία, το οποίο κόστιζε 450 λίρες το εισιτήριο που πήγα και ρώτησα στο desk εκεί των εταιριών. 450 λίρες το πιο φθηνό εισιτήριο με δύο βαλίτσες για να πετάξω για Φραγκφούρτη. Και ήταν μία από τις ελάχιστες στιγμές, αν όχι μοναδική, που εγώ ταξιδεύοντας ζητάω βοήθεια από τους δικούς μου και απελπισμένα κιόλας. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο τον πατέρα μου, μπαμπά. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχα ενημερώσει κανέναν. Δεν ήξερε ούτε η μητέρα μου, ούτε ο αδερφός μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε οι φίλοι μου. Δεν ήξερε κανείς που βρίσκομαι. Μόνο η Βανέσα γνώριζε ότι με είχαν απελάσει και της είχα πει να μην πει τίποτα μέχρι να φτάσω πίσω. Για να μην ανησυχούν κυρίως. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα μου, του λέω μπαμπά, είμαι στο Λονδίνο και χρειάζομαι τη βοήθειά σου, πρέπει να πάω στο Φραγκφούρτη, χρειάζεται να μου στείλεις, αν μπορείς, αυτό το ποσό. Εγώ δεν γνώριζα πολλά για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα, γιατί ήμουνα στον Παλί και μετά ήταν η απέλαση και είχα ψιλοχάσει την ιστορία το τι γίνεται ακριβώς στην Ελλάδα. Και θυμάμαι να μου λέει ο πατέρας μου ότι δεν μπορώ να στείλω τίποτα, έχουν κλείσει όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα, ήταν 1η Ιουλίου του 2015. With bank deposits flowing out of Greece at a record pace, amid doubts about its future in the euro, the government in Athens has closed banks, limited withdrawals, and halted transfers abroad. Και δεν μπορούσα να μου στείλει τίποτα. Και εκεί ήταν μία από τις φορές που πραγματικά έχω αγχωθεί πάνω στο ταξίδι μου. Γιατί πραγματικά δεν έβρισκα τρόπο να βρεθεί λύση. Τελικά βρήκαμε λύση, μία γνωστή του πατέρα μου, η οποία έμενε στο Λονδίνο. Εγώ δεν την ήξερα ποτέ, δεν την γνώρισα ποτέ. Η κυρία Ζωζό, ευχαριστώ πολύ κυρία Ζωζό που με βοήθησατε τότε, έδωσε τα στοιχεία της κάρτας της, εγώ έκλεισα το εισιτήριο και εμείς στείλαμε τα χρήματα μετά από καιρό που μπορούσαμε να τις τα στείλουμε. Και κάπως έτσι εγώ κατάφερα να πάω πίσω στη Γερμανία. Κανονικά λέγεται επαναπατρισμός, ότι σε στέλνω πίσω στην πατρίδα σου. Εμένα δεν με στείλαν εκεί που του ζήτησα να πάω, ούτε καν πίσω στην πατρίδα μου. Με έστειλαν σε μια ξεκάρφωτη χώρα, η οποία απλά εγώ μπορούσα να ζήσω νόμιμα εκεί και αυτό τους ενδιαφέρε αυτούς, να με στείλουν κάπου που εγώ βρίσκομαι νόμιμα. Αλλά σίγουρα δεν ήταν επαναπατρισμός όπως κανονικά λέγεται. Εγώ ήδη είχα μια αντιπάθεια στα σύνορα, στα κράτη, στις χώρες που κλείνονται μεταξύ τους. Μου αρέσει να είναι ελεύθερος αυτός ο πλανήτης και να μπορείς να ζεις εκεί που θέλεις. Αλλά από εκείνη τη μέρα και μετά αυτό το αίσθημα έγινε πολύ πιο έντονο μέσα μου και πιστεύω ότι πάντα θα νιώθω επηρεασμένος από αυτό όταν μιλάω για σύνορα, χώρες, κράτη κτλ. Θεωρώ ότι από τη γέννηση του πλανήτη, ο πλανήτης δεν είχε σύνορα. Τα σύνορα τα δημιουργήσαμε εμείς επειδή βλέπαμε ο ένας με τον άλλον διαφορές. Βλέπαμε διαφορές με τους ανθρώπους που μένανε πιο δίπλα από εμάς, λίγο πιο κάτω από εμάς, πολύ πιο κάτω από εμάς και βάζαμε σύνορα. Θέλαμε να κλείνουμε τις χώρες, να μένουμε μέσα αυτοί που μοιάζουν πιο πολύ, μοιάζουν τα δέρματά μας, είναι ίδια χρώματα, που μοιάζουν τα χαρακτηριστικά μας, να είναι ίδια. Νιώθαμε πιο ασφαλείς και τους άλλους τους βλέπαμε σαν ξένους. Και αυτό στην εξέλιξη της ιστορίας έχει φτάσει στο σήμερα που φυσικά έχουμε κάνει βήματα μπροστά, έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορείς να πετάς απλά με την ταυτότητά σου, να μπορείς να ζήσεις σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλεις. Όμως κάνουμε και βήματα προς τα πίσω και το βλέπουμε αυτό με χώρες όπως η Αγγλία, με το Brexit, η οποία κάνει κυριολεκτικά βήματα προς τα πίσω και όχι μπροστά. Το βλέπουμε αυτό με την Αμερική, We're going to build the wall, η οποία έχει έναν ηγέτη ο οποίος θέλει να βάζει τείχη. Λαθρομετανάστες πάντα θα μπαίνουν όσα τείχη και να χτιστούν. Σημασία έχει να μπορείς να δεχτείς αυτούς που μπαίνουν στη χώρα σου, να τους κάνεις δυναμικό σου, να τους χρησιμοποιείς σαν δύναμή σου και αυτοί θα σου φέρουν και χρήματα και φόρους
και θα μεγαλώσει σαν χώρα. Φτιάχνοντας λοιπόν σύνορα σε αυτόν τον πλανήτη, πετάξαμε την ευκαιρία να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ζήσει εκεί που πραγματικά θέλει. Δεν έχουμε την επιλογή να ζήσουμε όπου πραγματικά θέλουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Ο πλανήτης αυτός είναι το σπίτι μας, αλλά το σύστημα που έχουμε χτίσει μας αφαιρεί το δικαίωμα να μπορούμε να ζήσουμε όπου θέλουμε. Οπότε αυτό δεν είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα ακόμα, να μπορούμε να ζήσουμε σε όποια γωνιά του πλανήτη θέλουμε. Είμαι σίγουρος όμως ότι οριμάζοντας σαν άνθρωποι οι επόμενες γενιές, πολλές επόμενες γενιές, κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος θα είναι απλά ανοιχτός και ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να ζήσει στο σημείο που θέλει να ζήσει, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα με χαρτιά, να μπορεί να δουλέψει παντού, να μπορεί να ζήσει, να μεγαλώσει την οικογένειά του όπου θέλει. Πραγματικά μέσα μου πιστεύω ότι στις επόμενες γενιές θα συμβεί κάποια στιγμή. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Το fun fact αυτής της ιστορίας, όσο βρισκόμουν στην Αυστραλία, θυμάμαι τη Βανέσα να μου λέει για τον αριθμό 1111. Πάντα συμβόλιζε κάτι όταν μπορεί να γινόταν κάτι εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερο, να κοίταγε την ώρα και να έβλεπε ότι ήταν 11 και 11. Γενικά με είχε πρίξει με τον αριθμό 11 και 11. Και όταν μου δίνουν τη φόρμα που υπέγραψα, που ήταν ουσιαστικά υπογράψα ότι συμφωνείς να ακυρωθεί η βίζα σου γιατί έχεις κάνει κάποιο λάθος, κάποια παρανομία, η φόρμα αυτή είχε αυτόν τον αριθμό. 11-11. Όταν μπήκε η Βανέσα μέσα στο δωμάτιο για να με χαιρετήσει, της λέω: Βανέσα, κοίτα ποιο αριθμό έχει η φόρμα. Και εκεί, όπως εκλεγεί, άρχισε να κλαίει τα διπλά. Ήταν μια πολύ περίεργη στιγμή. Χαίρομαι που έχω αυτή την εμπειρία. Θα ήθελα να μπορώ να ξαναμπω εύκολα στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι υπέροχη χώρα, τη λατρεύω. Θα μπορούσα να ξαναπάω και να ζήσω και μεγάλη περίοδο εκεί. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να ξαναπάω. Θέλω να πω ένα γεια στη Βανέσα που ήρθε αυτή τη δύσκολη στιγμή μαζί μου. Μην ξεχάσω, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό εδώ. Είναι υπέροχο, ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε.